Η Tesla αποκάλυψε το Optimus Gen 2, τη νέα γενιά του ανθρωποειδούς ρομπότ της, που σχεδιάζεται για να βοηθήσει τους ανθρώπους σε διάφορες εργασίες. Η δεύτερη γενιά του Optimus, που είναι επίσης γνωστό και ως Tesla Bot, προκαλεί έκπληξη σε κάποιους, αφού το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla δεν είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη από πολλούς. Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά, φαινόταν σαν μια ιδέα του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Elon Musk, η οποία όμως δεν είχε δουλευτεί πολύ. Οι πρώτες παρουσιάσεις δεν είχαν κάνει καλή εντύπωση. Ωστόσο, αν και η εκτέλεση δεν ήταν η ιδανική, η ιδέα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που θα μπορούσε να είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να αναλαμβάνει κάποιες κουραστικές, επικίνδυνες και βαρετές εργασίες. Η Tesla πίστευε ότι αυτό ήταν εφικτό αξιοποιώντας τη δουλειά της πάνω στο AI για το πρόγραμμα self-driving οχημάτων, καθώς και την τεχνογνωσία της σε μπαταρίες και ηλεκτρικούς κινητήρες. Υποστήριξε ότι τα οχήματά της είναι ήδη ρομπότ σε τροχούς. Απλώς χρειαζόταν να τα μετατρέψει σε ανθρωποειδείς μορφές για να μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους σε ορισμένες εργασίες. Πράγματι, πιο πρόσφατα, η εταιρεία παρουσίασε πολύ πιο προηγμένα μοντέλα του ρομπότ της που μπορούσαν να εκτελούν κάποιες χρήσιμες εργασίες. Τώρα, η Tesla αποκάλυψε το Optimus Gen 2, τη νέα γενιά του πρωτότυπου ανθρωποειδούς ρομπότ. Αυτή η έκδοση του Tesla Bot διαθέτει πλέον όλους τους actuators και αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί από την εταιρεία. Φαίνεται επίσης πολύ πιο εκλεπτισμένο. Με αυτή τη νέα έκδοση, η Tesla λέει ότι το ανθρωποειδές ρομπότ είναι πλέον σε θέση να περπατήσει 30% πιο γρήγορα, κάτι που αυτόματα το καθιστά πιο χρήσιμο. Επίσης, η εταιρεία έχει μειώσει το βάρος του ρομπότ και έχει βελτιώσει την ισορροπία του. Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της κατασκευής ενός ανθρωποειδούς ρομπότ είναι τα χέρια, καθώς πρέπει να είναι αρκετά δυνατά για να σηκώνουν βάρη, αλλά και αρκετά ακριβή για να χειρίζονται ευαίσθητα αντικείμενα. Το Tesla Optimus Gen 2 διαθέτει ολοκαένουργια χέρια για να ανταποκριθούν σε αυτά τα κριτήρια. Η εταιρεία είπε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το ανθρωποειδές ρομπότ στις δικές της κατασκευαστικές δραστηριότητες, πολύ σύντομα. Μόλις αποδείξει τη χρησιμότητά του, θα ξεκινήσει να το πουλά σε πελάτες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, πιστεύει πολύ σε αυτό το project και έχει προβλέψει με σιγουριά ότι το Optimus θα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της μακροπρόθεσμης αξίας της Tesla. Τα πλεονεκτήματα των ανθρωποειδών ρομπότ έχουν κυρίως να κάνουν με την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν εργασίες που είναι επικίνδυνες ή δυσάρεστες για τους ανθρώπους. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ακρίβεια και η αξιοπιστία που μπορούν να προσφέρουν. Προγραμματίζονται για να εκτελούν εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η απουσία ανθρώπινων αναγκών. Καθώς δεν εξαρτώνται από τις ανθρώπινες ανάγκες και περιορισμούς, μπορούν να εργάζονται για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς να απαιτούν ανάπαυση ή διακοπή.